Αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων της Αχαΐας, φίλοι και σύντροφοι, εκ μέρους των οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Το κόμμα μας με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους», καλεί τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες να αξιοποιήσουν την πολύτιμη πείρα που έχουν και από την καπιταλιστική κρίση και από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Στη σημερινή μας συνάντηση συμμετέχουν με αντιπροσωπείες δεκάδες φορείς του νομού μας. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και ορισμένες ολιγόλεπτες τοποθετήσεις από φορείς στα πλαίσια και της στήρησης των κανόνων προστασίας της υγείας. Όλοι οι υπόλοιποι φορείς, όπως σας είχε ανακοινωθεί και με την πρόσκληση, μπορείτε να καταθέσετε γραπτός τις απόψεις σας και τα αιτήματά σας. Ευχαριστώντας σας για άλλη μια φορά για την παρουσία σας, καλούμε στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Με τη δύναμη σου απάντησε λαέ, τώρα αντεπίθεση με το κουκουέ. Με τη δύναμη σου απάντησε λαέ, τώρα αντεπίθεση με το κουκουέ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ στην Πάτρα επιδιώκουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Σαν σήμερα τέτοια μέρα πέρσι άλλαζαν βάρδια στην αντιλαϊκή καρέκλα της εξουσίας τα δύο κόμματα του σημερινού διπολισμού. Μας αποχαιρετούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας κατσικωνότανε η Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε τι μεσολάβησε και πού βρισκόμαστε. Η σημερινή σύσκεψη που διοργανώνει η κομματική οργάνωση Αχαΐας του ΚΚΕ γίνεται στη σκιά πραγματικά σοβαρών εξελίξεων και εγχώριων και διεθνών. Είμαστε ήδη σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, η οποία επιταχύνθηκε βέβαια από την πανδημία, αλλά δεν προκλήθηκε όμως από την πανδημία. Είμαστε επίσης μέσα στην πανδημία και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε όσον αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας, ούτε όσον αφορά την απέτηση κυρίως, την διεκδίκηση για πραγματική ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στέλνουν μηνύματα που δείχνουν μόνο νέους κινδύνους για το λαό μας, αλλά και για τους γειτονικούς λαούς, καθώς πυκνώνουν οι διάφοροι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι σπίθες δηλαδή που μπορεί να γίνουν φωτιά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, όπως αυτή αποτυπώνεται γραμμή προς γραμμή στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Φυσικά, κάθε ένα από όλα αυτά που σας ανέφερα μόλις έχει τη δική του αυτοτέλεια, αλλά και καθένα από αυτά μπορεί να φωτίσει ένα πολύ βασικό συμπέρασμα. Το συμπέρασμα πως σήμερα ο λαός μας ζει διαρκώς με τους κινδύνους, με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται την ίδια στιγμή που όλο και διευρύνονται οι ίδιες οι δυνατότητες για να μπορεί να ζει με σύγχρονους όρους, με δικαιώματα στη δουλειά, με δικαιώματα στην υγεία, την μόρφωση των παιδιών του, τον πολιτισμό, την αναψυχή, την ασφάλεια. Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ βασικό για τον προσανατολισμό της πάλης, για την οργάνωση της πάλης,
για την αντοχή της, για τη συσπήρωση νέων λαϊκών εργατικών δυνάμεων γύρω από την πρόταση πάλης και διεξόδου του ΚΚΕ, τη συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα, στα σωματεία, στους συλλόγους των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των αγροτών, αλλά και στους φορείς των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών στο γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα. Για να δυναμώνει η κοινωνική συμμαχία όλων αυτών που σήμερα πραγματικά πλήττονται, δηλαδή τη συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας, ενάντια στον κοινό και μεγάλο ένοχο που είναι το μεγάλο κεφάλαιο, το κράτος του, οι κυβερνήσεις του και τα κόμματά του. Φίλες και φίλοι, κοιτώντας την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή για τα εργατικά, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που ως σύνθημα λέμε ότι πληρώσαμε ήδη πάρα πολλά. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν ήδη πρώτες στις περιφέρειες της χώρας στην ανεργία. Μάλιστα, πριν την εκδήλωση της τωρινής κρίσης, τα επίσημα, άρα και ολίγων μαγειρεμένα προς τα κάτω, όπως καταλαβαίνετε, το καταγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας ήταν στο 23%. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο πανελλαδικά ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού το 2018 κατήχε στην περιφέρεια, την πρωτιά κατήχε η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας με 44,6%, όταν ο μέσος όρος ήταν ήδη υψηλός και αφορούσε έναν στους τρεις. Την ίδια στιγμή η φτώχεια διευρύνεται. Οι τράπεζες τροφίμων του Δήμου δέχονται συνεχώς καινούργιες αιτήσεις. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί κι άλλο. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Και για τους άνεργους και για τους ήδη εργαζόμενους. Γιατί η περίφημη στήριξη της εργασίας για την οποία πλειοδοτούν τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, είναι ουσιαστικά το όχημα για το παραπέρα ξύλωμα των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων, των μισθών και των θέσεων εργασίας. Αν σήμερα μέσα σε ένα μεγάλο χώρο δουλειά συναντάει κανείς μια πανσπερμία εργασιακών σχέσεων, όπως εργολαβίες, ολιγόμενες συμβάσεις, συμβάσεις αορίστου χρόνου κλπ., αυτό θα διωγγωθεί το επόμενο διάστημα παραπέρα. Τώρα, σε εργοστάσια της περιοχής, αλλά και στο νοσοκομείο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η αναλογία των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου σε σχέση με τους εργολαβικούς είναι 1:3. Αυτό ίσχυε πριν την πανδημία. Προσθέστε τώρα, δίπλα στα εργαλεία που έχει η μεγάλη εργοδοσία από το κράτος και τις απαλλαγές που της χάρισε, όπως είναι η μείωση μισθών, ασφαλιστικών εισφορών προς τα κάτω και τα χρέη, αν προσθέσετε για τη λαϊκή οικογένεια, τα δάνεια, τα ενίκια. Να λοιπόν ποιος πληρώνει και τώρα την καπιταλιστική κρίση. Όλα αυτά βέβαια βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία. Μιλάμε δηλαδή για χρήματα που τα έχουν πάρει ήδη με την φορολογία των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των εμπόρων, της φτωχής αγροτιάς. Αυτοί πληρώνουν τώρα τα πακέτα διάσωσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μοιραζόμαστε το ίδιο άγχος με τους μεγάλους επιχειρηματίες για το πού θα πάνε τα περίφημα 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε βέβαια και πόσα θα είναι αυτά τελικά, γιατί οι κόντρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οξυνθούν και άλλο παραπέρα. Καθόλου τυχαία, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις χαιρέτησαν εκτός από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Γιατί όμως, μήπως προσφέρεται όντως για πανηγυρισμούς και απλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως λένε ορισμένοι, λέει όπως πάντα όλο όχι? Θα θέλανε να παριστάνουμε ότι σφυρίζουμε αδιάφορα, αλλά δεν το κάνουμε. Γιατί το θέμα δεν είναι το ύψος
ή αν θα είναι δάνεια ή πόροι όπως το ΕΣΠΑ. Το θέμα είναι από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, πού κατευθύνονται και κυρίως, το τονίζουμε αυτό, για ποιο σκοπό. Τα χρήματα προέρχονται από τη φορολογία των ίδιων των εργαζομένων των χωρών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατευθύνονται στους μεγάλους ομίλους για να τσακίσουν κι άλλο τις εργασιακές σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί την γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις στους τομείς που ενδιαφέρουν από άποψη κερδοφορίας το μεγάλο κεφάλαιο και όχι σε τομείς που αφορούν άμεσες ζωτικές ανάγκες του λαού μας. Γι' αυτό η Κομισιόν λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τζάμπα γεύμα δεν υπάρχει, γιατί το πληρώνουν οι λαοί πάντα με πάρα πολλούς τρόπους. Η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, λέει σου δίνω κάποια χρήματα, κάποια δάνεια ουσιαστικά, για να μου τα γυρίσεις διπλά πίσω. Η Μέρκελ, η Γερμανία, συμφώνησε τελικά στη χρηματοδότηση, αλλά σου λέει η Φράπορτ έχασε πάρα πολλά κέρδη την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού που δεν λειτουργούσαν τα αεροδρόμια και άρα το ελληνικό κράτος έχει, λέει, υποχρέωση να την αποζημιώσει. Άρα από τα χρήματα που θα πάρεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσεις στη Φράπορτ το ζεστό χρήμα. Το ίδιο έγινε με όλα τα μνημόνια. Το ίδιο έγινε πριν πολλά χρόνια με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονταν για να καταστραφούν ουσιαστικά οι αγρότες, η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Το ίδιο δεν έχει γίνει πριν με τα βάουτσερ ή με τα προγράμματα ελαστικής απασχόλησης που εφάρμοσαν ανεξαιρέτως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα με το πρόγραμμα συνεργασία, όπως το λένε. Το αποτέλεσμα τελικά ήταν αφενός να γενικευτεί η εργασία με ημερομηνία λήξης και αφετέρου σε περιόδους υψηλής ανεργίας όπως η τωρινή η ανεργία το πολύ πολύ να ανακυκλώνεται. Παράλληλα, οι όροι γαλέρας των ελαστικά απασχολουμένων αξιοποιούνται πάντα από τα αφεντικά για την επιβολή χειρότερων όρων δουλειάς για όλους. Και όταν λέμε χειρότερους όρους εννοούμε ένα πλέγμα ζητημάτων όπως τη μείωση μισθών, την αντατικοποίηση της εργασίας διαλύοντας ωράρια, συλλογικές συμβάσεις με άμεσες συνέπειες όπως την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, την αποψήλωση οργανισμών όπως για παράδειγμα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα με ελάχιστο προσωπικό και έδρα για παράδειγμα εδώ στην Πάτρα καλείται να καλύψει ολόκληρη την Πελοπόννησο, ολόκληρη την Ήπειρο και όλα τα Ιόνια νησιά. Φίλες και φίλοι, στήριξη των ανέργων σημαίνει να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να δοθεί επίδομα και σε όλους τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που αναστέλουν τη λειτουργία τους στο ύψος του 80% του βασικού μισθού και έκτακτο επίδομα ενίσχυσής τους. Σημαίνει να ανασταλεί η καταβολή χρεών προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, τις ΔΕΚΟ, να καταργηθούν όλοι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, οι κατασχέσεις, κάθε είδους μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, νερού. Αυτά λοιπόν ποιος θα τα επιβάλλει στην κυβέρνηση? Μήπως η γιαλατζή αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ? Μια αντιπολίτευση που γίνεται, όπως είπαμε, με κριτήρια ίδια όπως αυτά που θέτει η κυβέρνηση και που υλοποίησε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι, μέχρι πέρσι, όταν ήταν ακόμα αυτό στην κυβέρνηση. Αυτά θεωρούμε ότι μπορεί να τα επιβάλλει μόνο η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση με το ΚΚΕ μπροστά. Η συσπήρωση στα σωματεία, στις επιτροπές αγώνα, με το ΚΚΕ μπροστά.
αυτή η πίεση απέναντι στην κυβέρνηση, τη μεγάλη εργοδοσία, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη και να επιδρά καταλυτικά δίπλα σε όλες τις άλλες αυτονόητες παρεμβάσεις του ΚΚΕ που κάνουμε στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή, παντού. Φίλες και φίλοι, στο στόχαστρο της ίδιας πολιτικής είναι και οι μικρές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι. Η κατάσταση στην Πάτρα είναι ενδεικτική. Πάνω από 200 μικρές επιχειρήσεις που ήταν κυρίως αυτοαπασχολούμενοι με τις οικογένειές τους ή άντε να απασχολούσαν 1-2 εργαζόμενους, έκλεισαν ή έχουν καταθέσει αίτημα για κλείσιμο το τελευταίο τρίμηνο στην πόλη. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ο τζίρος τους αυτοαπασχολούμενους σημειώνει πτώση ακόμα και κατά 80%. Η επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν συνυπολογίσουμε πως μαζί με χρέη, δάνεια, φορολογία, τέλος επιτιδεύματος κλπ. Είχαν ήδη κάνει έξοδα για την περίοδο του καρναβαλιού και το οποίο βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, λόγω των περιοριστικών μέτρων ακυρώθηκε. Δεν έχουν εισπράξει καμιά αποζημίωση από το κράτος. Το ίδιο έγινε και πέρσι με το κανόνι της Thomas Cook. Την ίδια ώρα που εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε ξενοδόχους, αεροπορικές εταιρείες, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορία, προσπερνώντας ακόμη και τους στοιχειώδες κανόνες δημόσιας υγείας, οι αυτοαπασχολούμενοι είναι με τη μεζούρα στα καταστήματά τους, μη χαθεί κανένας πόντος απόστασης και φάνε πρόστιμο. Σε συγχορδία, η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε μεγάλες κουβέντες για να πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά. Πλειοδοτούν κιόλας για το ποιος ρίχνει ή θέλει να ρίξει περισσότερα. Το θέμα είναι όμως ποιανού είναι το ζεστό χρήμα και σε ποια αγορά θα πάει αυτό το ζεστό χρήμα. Το μόνο ζεστό χρήμα που έχουμε υπόψη μας είναι αυτό που προκύπτει από το φορολογικό ξεζούμισμα του ελληνικού λαού που κρατάει χρόνια. Και όταν μιλάμε για το ξεζούμισμα των επαγγελματιών, μιλάμε και για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διατήρησε όλους τους μνημονιακούς νόμους, φορολογία από το πρώτο ευρώ, 100% προκαταβολή φόρου, τέλος επιτιδεύματος, ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου, την απελευθέρωση των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία, ενώ διατήρησε τα προνόμια των εφοπλιστών, μείωσε τη φορολογία στα κέρδη από μερίσματα και το φόρο των εταιριών, δίνοντας την πάσα στη Νέα Δημοκρατία να μειώσει κι άλλο την ήδη πενιχρή φορολογία που πλήρωναν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί. Όμως, ακόμα και από τις επιδοτήσεις που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την μερίδα του λέοντος θα την πάρουν τα μεγάλα ψάρια. Το ίδιο ισχύει και με την επιδότηση της ανεργίας. Όφελος θα έχει αυτός που απασχολεί πολύ προσωπικό, ο οποίος και θα καρπώνεται το προϊόν εργασίας του εργαζομένου και δεν θα τον πληρώνει από την τσέπη του, αφού θα τον πληρώνει κατά 40% ο Έλληνας φορολογούμενος, άρα και ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας χωρίς προσωπικό, με 1-2 άτομα προσωπικό. Τα μέτρα που ανακοινώνονται από την κυβέρνηση, αλλά και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Υιοθετούν τη σχεδόν οριζόντια λογική, όλοι είμαστε επιχειρηματίες, και κρύβουν το πιο βασικό, ότι όποια χρηματοδοτικά εργαλεία κι αν προτείνουν, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι οι τζίροι στα μικρά μαγαζιά είναι χαμηλοί. Λογικό και επόμενο, αφού η πελατεία των μικρών επαγγελματιών είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, όπως είναι εξίσου λογικό ο εργαζόμενος να ψάξει τη χαμηλότερη τιμή γιατί δεν έχει για περισσότερα. Τα μικρά μαγαζιά πρέπει να στηριχτούν από το κράτος με μέτρα ανακούφισης που προτείνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι μικροί επαγγελματίες πρέπει να οργανώσουν τη δράση τους, να δυναμώσουν τα σωματεία τους,
να δώσουν αγωνιστική πνοή στους εμπορικούς συλλόγους σε κάθε γειτονιά, για να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία όσων σήμερα πνίγονται από την πολιτική στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου, με αιτήματα και μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως η άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στο αφορολόγητο, το οποίο προτείνουμε να είναι στα 12.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, της καταβολής του ένφια και της προκαταβολής φόρου καταρχήν για τα έτη 2019 και 2020 στην προοπτική κατάργησής τους. Απαλλαγή των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για το διάστημα Φλεβάρι-Μάη, χωρίς όμως απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με το κράτος να καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές και συνταξιοδοτικές και υγείας. Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων μέχρι το Σεπτέμβριο για τους αυτοαπασχολούμενους όλους χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές στην ΔΕΗ ή άλλους ιδιώτες παρόχους και προς άλλες πρώην ΔΕΚΟ, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη. Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, όπως κατασχέσεις, πληστηριασμούς, δεσμεύσεις λογαριασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για χρέη μέχρι τέλος του χρόνου. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους επαγγελματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αυτά τα αιτήματα μπορούν ως ένα βαθμό να ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να χάνεται το δάσος των εξελίξεων, γιατί η πανδημία και οι συνέπειές της τσαλάκωσε για τα καλά την μαγική εικόνα των χαμένων ευκαιριών, των ατομικών ευκαιριών που τις λέγαν, που μετατράπηκε σε μια νύχτα σε ατομική ευθύνη για την επιβίωση τελικά. Οι δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σε αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, εμπόρους, όπως πολλές φορές έχει αποκαλύψει το ΚΚΕ, είναι πιο διακριτή σήμερα από ποτέ. Τον ένα δρόμο, αυτόν που ξέρουμε, του καπιταλισμού, της ελεύθερης αγοράς, τον ξέρουν πολύ καλά πλέον οι ίδιοι οι αυτοαπασχολούμενοι και από την καλή και από την ανάποδη τόσα χρόνια. Είναι ο δρόμος που τους έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος δρόμος. Είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, αυτός της κοινωνικοποιημένης, μεγάλης συγκεντρωμένης παραγωγής και κατανομής. Ο δρόμος τον οποίο μέσω του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού και καταργώντας το καπιταλιστικό κέρδος μπορεί να εξασφαλίσει σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, αυτά για τα οποία μοχθούν σήμερα καθημερινά και πέφτουν από το ένα αδιέξοδο στο άλλο. Σταθερή δουλειά με ανθρώπινα ωράρια, χωρίς το βραχνά των καθημερινών υποχρεώσεων, χωρίς το βραχνά των χρεών, δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδεία υψηλού επίπεδου, υποδομές σύγχρονες που να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής, ελεύθερο χρόνο για όλους τους, αλλά και τα μέσα για τη δημιουργική αξιοποίηση αυτού του ελεύθερου χρόνου. Αντίστοιχα, πιεστικά προβλήματα προκύπτουν βέβαια και για τους φτωχούς αγρότες που προσπαθούν, για τους κτηνοτρόφους που έχουν σήμερα αδιάθετη παραγωγή, που έχουν πολύ χαμηλές τιμές πώλησης και φυσικά έχουν και μεγάλη μείωση της παραγωγής λόγω αλλαγής στις ίδιες τις κλιματολογικές συνθήκες. Και εδώ οι υποχρεώσεις βέβαια και σε αυτούς τρέχουν και συσσωρεύονται με τα μέτρα της κυβέρνησης που είναι επίσης πάρα πολύ ανεπαρκή. Φίλες και φίλοι, η περίοδος της πανδημίας έφερε στο προσκήνιο, έστω και με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο, το δικαίωμα του λαού στην προστασία της υγείας του.
Όλοι δώσαμε και δίνουμε μάχη για να προστατεύσουμε και να προστατευθούμε. Μαζί δίνουμε και τη μάχη για να πάρθουν μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και πρέπει να είναι μάχη όχι μόνο για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας του κορονοϊού, όπως λένε, αλλά γιατί ούτως ή άλλως η κατάσταση στο δημόσιο τομέα υγείας ήταν και είναι τραγική. Το ξέρετε και τα ζείτε βέβαια κι εσείς και εδώ στην Αχαΐα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ρίο, το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς και για COVID-19, λειτουργούν 13 κλίνες ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα έπρεπε το 15% των συνολικών κλινών του νοσοκομείου, που είναι 800 περίπου, να έχει τουλάχιστον 70 περίπου κλίνες ΜΕΘ και 20% κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας, που σήμερα δεν λειτουργεί καμία. Και όλα αυτά σημειωτέων για τις πάγιες ανάγκες ήταν η πρόβλεψη, προ-κορονοϊού δηλαδή. Και όλα αυτά, παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι ολόκληρες κλινικές μετακινήθηκαν, ορισμένες τώρα επανέρχονται, ενώ ουσιαστικά ολόκληρο το ΕΣΥ, όχι μόνο το νοσοκομείο του Ρίου, μετατράπηκε σε ΕΣΥ μόνο για μία νόσο. Αναβλήθηκαν περίπου 10.000 τακτικά ραντεβού, όπως επίσης και ραντεβού ακτινοβολίας για ογκολογικούς ασθενείς. Διαχρονικό πρόβλημα στην περιοχή είναι και η έλλειψη ογκολογικού νοσοκομείου. Ένα ογκολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου εξυπηρετεί ασθενείς από τα Ιόνια νησιά, από την Ατωλακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλία. Οι προσλήψεις που έγιναν αυτό το διάστημα είναι πολύ πίσω, όχι μόνο από τις έκτακτες ανάγκες λόγω COVID, αλλά και από τις πάγιες προ-πανδημίας ανάγκες. Προσλήφθηκαν περίπου 50 συμβασιούχοι νοσηλευτές με διετής συμβάσεις σε σύνολο κενών με το προηγούμενο πετσοκομμένο οργανόγραμμα 160 περίπου. Έγιναν λιγότερες από 10 προσλήψεις γιατρών με διετής συμβάσεις εργασίες. Κάποιοι από αυτούς εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο ως ειδικευόμενοι. Καμιά πρόβλεψη για το τι θα γίνει αν ξαναέχουμε νέο κύμα περιστατικών κορονοϊού. Μέσα σε 3 μήνες, χρονικό περιθώριο που έδωσε ο λαός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να χτιστεί νέα πτέρυγα πάνω από το χώρο των τακτικών ιατρείων στο νοσοκομείο του Ρίου. Δεν το έκαναν, είχαν προλάβει όμως πριν τον κορονοϊό να κάνουν άλλα. Τόσο οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ πριν, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διακυβέρνηση των οποίων έκλεισαν το νοσημάτων θώρακος, καθώς και 409 πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο Πάτρας. Είχαν προλάβει επίσης διαχρονικά να ταΐσουν την ιερή αγελάδα του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που μέσα στην πανδημία αποδείχτηκε πόσο άχρηστος είναι, υπονομεύοντας και συνολικά τη δημόσια υγεία, όπως και την υγεία και την προστασία όσων εργάζονται ή νοσηλεύονται σε κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Φίλες και φίλοι, η καταγραφή της πραγματικότητας πάντα χρειάζεται οπωσδήποτε για να βλέπουμε όλο το γήπεδο. Τώρα δεν το βλέπουμε, είναι πίσω μας, αλλά για να συνειδητοποιείτε όμως, λέμε για άλλο γήπεδο εμείς, πως την ίδια στιγμή που ο εργαζόμενος άνθρωπος έχει καταφέρει διαρκώς να χαρτογραφεί άγνωστα μέχρι χτες σημεία της επιστήμης, της τεχνολογίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες για ένα ανώτερο επίπεδο και ζωής και δικαιωμάτων, αυτό δεν συμβαίνει γιατί προτεραιότητα στο σημερινό σύστημα πάντα έχουν τα κέρδη των λίγων και όχι οι πραγματικές σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Αυτό το άδικο σύστημα τώρα στα βαθιά του γεράματα γίνεται πιο επιθετικό, πιο επικίνδυνο.
δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Βέβαια, η άλλη όψη της φτώχειας, της αναδουλειάς, της ανεργίας, είναι η ιμπεριαλιστική πόλεμη. Δεν τους ξεχνάμε κι αυτούς. Εδώ στον Άραξο, για παράδειγμα, όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, χωρίς να διαψεύδεται από κανέναν, γίνονται εργασίες αποθήκευσης ειδικών όπλων, ανάμεσά τους και πυρηνικών, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας φιλοξενείται από το 2014 η πολυεθνική άσκηση Ηνίωχος, όπου συνεκπαιδεύονται σε σενάρια βομβαρδισμών ελληνικά, αμερικάνικα και ισραηλινά αεροσκάφη. Αυτό είναι το μερτικό που πληρώνει η περιοχή εδώ σε αυτό που λέμε εμπλοκή της Ελλάδας συνολικά στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Οι βάσεις και οι υποδομές, όπως κατευθείαν εντάσσονται στο σχεδιασμό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, έτσι κατευθείαν εντάσσονται και θα ενταχθούν και στο στόχαστρο των αντιπάλων τους. Των αντιπάλων των Αμερικάνων δηλαδή και του ΝΑΤΟ. Αυτό άλλωστε το έχουν πει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και αξιωματούχοι του Ιράν και αξιωματούχοι της Ρωσίας και άλλοι. Η εμπλοκή όμως στα διάφορα ιμπεριαλιστικά σχέδια σημαίνει και άλλα. Είναι και ο ομολογημένος στόχος ότι η Ελλάδα από κοινού με τη ΣΥΠΑ θέλουν να διατηρήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, τραβώντας την από την κακόβουλη, έτσι τη λένε, επιρροή της Ρωσίας. Μέσα σε αυτό λοιπόν τον μήλο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, των ανταγωνισμών, της πολιτικής, οικονομικής, στρατιωτικής αναμέτρησης μεγάλων και ξένων προς τους λαούς συμφερόντων, έχουν χωθεί και οι κυρίαρχες τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και οι κυβερνήσεις που τις υπηρετούν στις δύο χώρες. Ο δικός τους στόχος είναι να αναβαθμίσουν τη θέση και τα κέρδη του κεφαλαίου. Ανταγωνίζονται για το ποια χώρα θα γίνει κόμβος ενέργειας, αν θα περάσουν από εδώ ή από εκεί η αγωγή ενέργειας, αν θα κερδίσουν από αυτό οι καπιταλιστές της μιας ή της άλλης πλευράς. Αυτό είχε ως πηξίδα της και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο άστρο έχει οδηγό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα όφελος, λέμε, δεν έχουν οι λαοί ούτε της Ελλάδας, ούτε της Τουρκίας, ούτε κάποιας άλλης γειτονικής χώρας, τόσο από τις συναλλαγές, όσο και από τις συγκρούσεις των αστικών τάξεων μεταξύ τους. Αντίθετα, κινδυνεύουν τόσο από θερμά επεισόδια ή τις πιο γενικευμένες συγκρούσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας από την εδαφική ακεραιότητα και την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Όσο επίσης δεν έχουν κανένα συμφέρον και από τις συμφωνίες άνευ αρχών που γίνονται στο σκοτάδι με την καθοδήγηση και τις προτροπές των ισχυρών συμμάχων και τη σημαία της συνεκμετάλλευσης. Μονάχα που δεν μιλάνε αυτοί για το κοινό όφελος των δύο λαών, όπως επιχειρείται να περάσει στο λαό μας, στη νεολαία, στα μυαλά των εργαζομένων και των νέων μας, όταν ακούνε τη λέξη συνεκμετάλλευση και διαπραγμάτευση. Μιλάμε για συμφωνίες που θα βάλουν χέρι στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ώστε να στρωθεί ο δρόμος στις μεγάλες εταιρείες να αρπάξουν τον πλούτο της περιοχής, να τον βάλουν στις τσέπες τους. Τέτοιες συμφωνίες δεν εξασφαλίζουν την ειρήνη, την ασφάλεια, ναρκοθετούν όμως το μέλλον των λαών, τη ζωή τους, το περιβάλλον που στις συνθήκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης καταστρέφεται. Η θέση του ΚΚΕ είναι πως οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας, μαζί με όλους τους άλλους γειτονικούς λαούς, πρέπει να δυναμώσουν και να συντονίσουν την κοινή πάλη τους, τον αγώνα τους ενάντια στους εκμεταλλευτές, στις συμμαχίες τους, να μετατρέψουν σε παρελθόν τις αιτίες που προκαλούν τους πολέμους. Έχει μεγάλη σημασία
να δυναμώσει πάλι για να φύγουν οι βάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ από τη χώρα μας. Να δυναμώσει πάλι ενάντια στην οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια σε ένα σύστημα που σε καιρό ειρήνης θερίζει με φτώχεια και ανεργία τις ζωές των πολλών και στον πόλεμο καταστρέφει λαούς και χώρες με κοινό παρονομαστή να θησαυρίζουν οι λίγοι. Αυτό τον δρόμο πρέπει να τον ανοίγουμε κάθε μέρα με τις θέσεις μας, με τη δράση του ΚΚΕ, αποκαλύπτοντας, παλεύοντας, συζητώντας για να πείσουμε και άλλους, πολύ περισσότερους, να μοιραστούμε μαζί τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες ανησυχίες, τον ίδιο αγώνα και τον ίδιο δύσκολο, αλλά μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο. Την πάλι δηλαδή για μια άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας, της οικονομίας, που στο επίκεντρο θα έχει μόνο τη διασφάλιση μιας πραγματικής λαϊκής ευημερίας. Τώρα χρειάζεται όλο και περισσότεροι και περισσότερες να κάνουν δικό τους σύνθημα, το σύνθημα και της σημερινής εκδήλωσης. Οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες της Αχαΐας πλήρωσαν πολλά. Μένουμε δυνατοί, οργανώνουμε την πάλη μας για να μην πληρώσουμε πάλι την κρίση τους. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Το ΚΚΕ είναι όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, πιο έμπειρο, πιο έτοιμο, πιο μαχητικό. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Σύντροφε Γραμματέα, εκ μέρους των οργανώσεων του Κόμματος και της ΚΝΕ της Αχαΐας, σου προσφέρουμε ένα δώρο με παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.